Σας μέρα. Και παραμένουν οι δύο συνάδελφοι Μάνος Νυφελής, Σπύρος Κουτζάνης. Πολύ θα θέλαμε να είμαστε εδώ και σιγά σιγά και εμείς θα μπούμε σε συνθήκες. Κανονικότητας, γιατί αυτή είναι παγωμένο. Εντάξει, καλό είναι, αλλά είναι δεν παγωμένο. Χάνει την αμεσότητα, την άμεση επαφή, την επικοινωνία με τους καλεσμένους. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζανακόπουλο. Από πού να αρχίσουμε, κύριε Τζανακόπουλε? Επιχειρούμε να μπούμε σε καταστάσεις κανονικότητας. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Εστίαση, πάνω από 100.000 επιχειρήσεις, πάνω από 400.000 εργαζόμενοι. Υπάρχουν και τα θέματα αυτά τα οποία προηγουμένως συζητάγαμε για τον Εύρο, για παράδειγμα, όπου κι εσείς έχετε ασκήσει εντονότατη κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Έχουμε σήμερα κάτι σημαντικό, παράληψή μου που δεν το αναφέρω, την παρουσίαση του προγράμματος από το ΣΥΡΙΖΑ, του προγράμματος Μένουμε Όρθιοι, που περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, ακούστε κύριε Παπαδάκη, πράγματι αυτή τη στιγμή στην πολιτική ατζέντα κυριαρχούν δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά προφανώς την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην οικονομία. Βεβαίως το άνοιγμα των καταστημάτων είναι μια θετική είδηση. Το αρνητικό σε αυτή την νέα κατάσταση είναι ότι από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για την στήριξη των επιχειρήσεων και πολύ περισσότερο δεν έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για τη στήριξη των εργαζομένων, αλλά αντιθέτως θα έλεγε κανείς ότι κινείται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε. Δηλαδή, αφενός επιδοτεί στην πραγματικότητα τη μείωση του μισθού, την αρνητική μεταβολή στις σχέσεις εργασίας με τη μονιμοποίηση πλέον του μέτρου της εκπεριτροπής εργασίας και φυσικά ανοίγει τον δρόμο διάπλατα για χιλιάδες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο που διαφοροποιεί, αν θέλετε, τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας από τις προτάσεις που θα παρουσιάσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η βασική διαχωριστική γραμμή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε μια στρατηγική όπου θέλει να αξιοποιήσει την κρίση ως ευκαιρία για την πλήρη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Από την άλλη μεριά, εμείς υποστηρίζουμε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική αντίληψη, έναν εντελώς διαφορετικό στρατηγικό προσανατολισμό, ο οποίος λέει ότι για να μπορέσει να περιοριστεί η τεράστια ύφεση, μεγάλο μέρος της οποίας είναι ευθύνη της ανεπάρκειας και της απραξίας της κυβέρνησης τους δύο προηγούμενους μήνες στον τομέα της οικονομίας, θα πρέπει να υποστηριχθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους ο κόσμος της εργασίας, έτσι ώστε να προβλεφθεί η 100% καταβολή του μισθού και να μην έχουμε αρνητική μεταβολή των σχέσεων εργασίας. Διότι προηγουμένως σας άκουγα, κύριε Παπαδάκη, να ρωτάτε αν ο επιχειρηματίας που ανήκει σήμερα το μαγαζί θα κρατήσει όλους τους εργαζόμενους. Και σας είπε, ναι, θα κρατήσει όλους τους εργαζόμενους. Αυτό που θα έπρεπε να ρωτήσετε είναι όμως με τι σχέσεις εργασίας. Δηλαδή, θα δουλεύουν όπως πριν, με πλήρη απασχόληση και με 100% καταβολή του μισθού, ή θα δουλεύουν μισή δουλειά για να παίρνουν μισό μισθό με την υπογραφή του κυρίου Βρούτση και του κυρίου Μητσοτάκη? Αυτό είναι το κρίσιμο, το ζήτημα εκείνο το οποίο θα καθορίσει τελικά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Διότι εμείς το είχαμε πει από την αρχή, ότι εφόσον δεν ληφθούν έγκαιρα, εμπροστοβαρή μέτρα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε ένα τεράστιο κύμα ύφεσης που θα σαρώσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα σαρώσει και την αγορά εργασίας. Αυτό νομίζω ότι είναι το ένα. Να πάμε σε ένα-ένα, κύριε Τζανακόπουλε. Και για τον Εύρο, προτείνω κύριε Τζανακόπουλε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να τελειώσουμε το πρώτο και μετά να πάμε στον Εύρο. Θέλω την απάντηση του κυρίου Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, έθεσε κάποια ζητήματα ο κύριος Τζανακόπουλος.